Η ακρίβεια, όπως όλα δείχνουν, θα χτυπήσει και το Πάσχα, καθώς πολλά από τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στο εορταστικό τραπέζι καταγράφουν μεγάλες αυξήσεις στις τιμές τους. Η κίνηση στα καταστήματα είναι ακόμη υποτονική, καθώς πολλοί καταναλωτές περιμένουν το δώρο του Πάσχα και το επίδομα, όσοι το λάβουν, προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, η τιμή του κατσικιού για το πασχαλινό τραπέζι αναμένεται να φτάσει στα 13 ευρώ το κιλό, ενώ το αρνί θα διατίθεται περίπου στα 11 ευρώ. Ήδη πολλοί είναι αυτοί που κάνουν παραγγελίες προκειμένου ο Κρεοπόλης να έχει συγκεντρωμένο τον αριθμό των παραγγελιών, αφού ούτε και οι Κρεοπόλες θέλουν να στοκάρουν κρέας που δεν θα διατεθεί. Η Πόπη Μάντι από την αγορά κρέατων Μάντι ρωτήθηκε για την εικόνα, λέγοντας ότι τις επόμενες ημέρες η κίνηση θα αυξηθεί, ενώ ήδη υπάρχουν, όπως μας εξήγησε, οι πρώτες τηλεφωνικές παραγγελίες. Αρνί και κατσίκι είναι πρώτα σε ζήτηση, έστω και αν τα δύο τελευταία χρόνια πολλές οικογένειες έχουν μειώσει την ποσότητα του κρέατος που αγοράζουν. Έχει ήδη αρχίσει από την προηγούμενη εβδομάδα και ρωτάει και περισσότερο θορυβόμενος από αυτά που ακούει από τις φήμες για τις τιμές, ότι θα είναι υπερβολικά υψηλές κτλ. Εντάξει. Πιστεύω ότι θα είναι κάπου στη μέση, δηλαδή θα είναι αυτό το υπερβολικό που ακούγεται, αλλά δεν θα είναι και τελείως φθηνό. Εντάξει. Ναι. Θα είναι, πιστεύω, πάνω από 10 ευρώ και τα κατσίκια γύρω στο 13 ευρώ. Έτσι πιστεύω, ακόμη δεν έχουν οριστεί τελείως οι τιμές, γιατί σφάζονται συνήθως εκεί του Λαζάρου, των Βαΐων. Ναι, και μέχρι να φτάσουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και προς τη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, που αρχίζει ο κόσμος και μαζεύει ψώνια, ναι, ναι, για να φύγει για το χωριό. Καλό θα ήταν να κάνει λίγο τις παραγγελίες του πιο νωρίς, για να μπορεί και οι Κρεοπόλες και όλοι μας να κάνουμε τα κουμάντα μας, γιατί δεν είναι και για μεγάλα ρίσκα. Αυτό έχω εγώ να πω, και καλά είναι, και να μείνει και ευχαριστημένος και να εξυπηρετηθεί. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, αν είναι πολύς ο κόσμος, ούτε καλή εξυπηρέτηση υπάρχει, ούτε ευχαριστιέται. Καλά είναι να είναι ένας προγραμματισμός, κάτι που δεν. Δεν πάει με το χαρακτήρα του Έλληνα, ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω, κυρία Μάντι, τι σας ζητάνε? Ζητάνε ολόκληρα αρνιά για να μπουν σούβλα? Ζητάνε ποδαράκια? Ζητάνε τι ζητάνε? Εδώ και χρόνια όμως, από την κρίση και μετά, και από τον κορονοϊό, ο οποίος εμπόδισε τις οικογένειες να βρίσκονται όλοι μαζί, ζητάνε περισσότερο τεμάχια. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που θέλουν το ολόκληρο όταν έχουν μεγάλες οικογένειες, αλλά τεμάχια περισσότερο, μπουτάκια ή τα χεράκια μπροστά ή παϊδάκια. Δηλαδή χάθηκε λίγο η σούβλα. Ναι. Αλλά τώρα λογικό είναι, αν είσαι δύο άτομα, τι σούβλα να βάλεις? Αν μείνεις δύο άτομα, όπως είμαστε με τον κορονοϊό, ή τέσσερα. Και ποιος θα φάει ένα αρνί? Δεν σου κάνει κέφι. Δεν σου κάνει κέφι, ναι, αυτό είναι. Γιατί εμείς έχουμε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε την κρίση 10 χρόνια, 2 χρόνια τον κορονοϊό. Τώρα αυτό, που είναι πολύ βαρύ η ενεργειακή κρίση, η οποία μας εξάντλησε οικονομικά όλους. Οπότε καταλαβαίνεις, λίγο δύσκολο και πρωτόγνωρα. Κυρία Μαντή, να σας ρωτήσω τι ακούτε εδώ μες στο μαγαζί, γιατί αυτά τα μαγαζιά είναι βαρόμετρο πραγματικά του πώς νιώθει ο καταναλωτής. Δηλαδή έρχεται εδώ, ναι, βλέπει το κρέας, λέει και, το σχόλιο. Ναι, και αγανακτισμένοι περισσότεροι, ειδικά όταν έρχονται οι λογαριασμοί, κάτι καθαριστική της ΔΕΗ και τέτοια, είναι αγανάκτηση, θλίψη, απόγνωση σε ορισμένους. Είναι, δεν είναι. Βλέπουμε αυτό που βλέπαμε και τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, ηλικιωμένοι άνθρωποι να ψωνίζουν και για οικογένειες των παιδιών τους. Δεν ξεπεράστηκε ποτέ αυτό. Δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Πάντοτε οι γονείς, οι παππούδες, με τη σύνταξη προσπαθούν να βοηθήσουν τις οικογένειες των παιδιών τους. Ωραία. Δεν ξεπεράστηκε ποτέ αυτό. Να σας πάω λίγο τώρα στα πασχαλινά. Να πάμε λίγο στα κοκορέτσια, να πάμε λίγο στα σπλινάντερα, να πάμε λίγο στα κεφαλάκια για τις... Καταρχάς, κεφαλάκια και τέτοια το τρώνε μόνο οι μεγάλες ηλικίες. Τα κοκορέτσια λίγο καλύτερα και οι μικρότερες ηλικίες. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά τα βλέπω να χάνονται, γιατί είναι αρή, περισσότερο κοτόπουλο και χοιρινό.